πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι έχουν πάθει. Ένωση έρχεται, δηλαδή εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους μπλε. Με το 95% τα πάω μια χαρά, κάναμε και παρέα, έρχεται ο Μάριος, δηλαδή δεν μπορώ. Λοιπόν, Σάκη, με τους μπλε δεν θέλω να έχεις καμία μα καμία επαφή. Μα... ούτε καλημέρα, ούτε καληνύχτα, ούτε συμβουλές. Πάμε στο αγώνισμα και απλά, ναι, όχι, έλα εδώ. Λοιπόν, εσύ δεν έχω πρόβλημα. Άκουσε καλά, με εντάξει, λίγο, φεύγω. Τι δεν έχεις πρόβλημα με τους μπλε, δεν έχεις πρόβλημα με τους μπλε. Έλα λίγο να σου πω. Λοιπόν, έλα εδώ να σου πω. Λοιπόν, με τους μπλε δεν θέλω να έχουμε καμία επαφή. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν τους θέλω καν στην παραλία μας. Πού κολλάνε οι μπλε στην παραλία των κόκκινων? Δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα. Ούτε καλημέρα, ούτε καληνύχτα, ούτε στην ίδια φωτιά. Γιατί εάν μπλεχτούμε μπλε και κόκκινοι και γίνουμε μοβ, πώς θα πάμε στο αγώνισμα? Θα είμαστε ανταγωνιστικοί, θα κερδίζουμε τα έπαθλα κτλ. Γενικά αυτή η εξέλιξη εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Και ελπίζω ο Σάκης να βάλει μυαλό και να ακούσει αυτά που θέλω να του πω.